και να καλησπερίσουμε να πάμε στην εφημερίδα Μακελιό και στο Μακελιό.gr να καλησπερίσουμε τον δημοσιογράφο. Καλησπέρα. 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 Κύριε Σακά, σας ακούμε το πρώτο σχόλιο σας και θέλω να σας ρωτήσω μαζί με το πρώτο σχόλιο. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είναι δυνατόν ενώ το ελεκτικό συνέδριο βγάλει αντισυνταγματικούς νόμους, έχουν βγάλει τα πάντα. Να γράφουν στα παλαιότερα ή μάλλον να πω στα καινούρια υποδήματά τους, γιατί είναι καινούρια τα υποδήματα που αφοράν οι βουλευτές και οι κομματάρχες, να γράφουν την δικαστική εξουσία. Τι ρόλο παίζουν οι δικαστές, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι? Δέστε, προς ένας δηλαδή κάθε δικαστής ξεχωριστά είναι ένας παροπλισμένος πολίτης μέσα στον χώρο της υποτιθέμενης ανεξάρτητης και ισότιμες δικαιοσύνες. Παροπλισμένος πολίτης. Παροπλισμένος πολίτης είναι, γιατί παρηγοριά είναι στον ο φυσικός του δικαστή. Παρηγοριά στον άρρωστο. Παρηγοριά στον άρρωστο έχει κατατίσει η δικαιοσύνη. Βλέπουμε βέβαια και στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά πώς έχουν προσανατολιστεί πολλοί δίκαιο. Έχουν βγάλει πολύ καλές αποφάσεις. Έχουν βγάλει πολύ καλές αποφάσεις. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά δυστυχώς εμφανίζονται και άλλοι δικαστές οι οποίοι δεν αποδίδουν το δίκαιο και πάνε και αντίθετα και σε ειδικές διατάξεις νομοθεσίας. Μήπως η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία γυρίζει την πλάτη συνεχώς στη δικαστική εξουσία, άρα και στο Σύνταγμα της χώρας? Για το Σύνταγμα της χώρας λέει ότι οι τρεις εξουσίες είναι ίδιες. Συμφωνώ. Και είναι και ο πυλώνας δημοκρατίας. Συμφωνώ επ' αυτού. Οι Έλληνες δικαστές κάνουν πάρα πολύ. Και οι αποφάσεις τους είναι εμπολείς υπέρ του ελληνικού λαού. Έχουν βγει πάρα πολλές αποφάσεις. Αλλά δυστυχώς το Συμβούλιο Επικρατείας με την πρώτη απόφαση που έβγαλε το μνημόνιο, το πρώτο ήταν συνταγματικό. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο ολισθηρός δρόμος. Οι αποφάσεις που βγαίνουν από τα δικαστήρια τα ελληνικά περί αντισυνταγματικότητας, συνταξιοδοτικά κλπ. Και έχει βγάλει και η Επιτροπή της Βουλής. Έτσι. Και το ελεκτικό συνέδριο προχθές. Ορισμένες διατάξεις και επί Σαμαρά για το δεύτερο μνημόνιο και τώρα, αλλά δυστυχώς και αυτές έχουν γραφτεί στα παλιά παπούτσια των 153 βουλευτών τώρα. Το μεγάλο ζήτημα είναι οι διοικητικές ολομέλειες των δικαστηρίων μπορούσαν να παίξουν ένα ζωντανό ρόλο αφύπνισης από πλευράς κινήματος δικαιοσύνης, δηλαδή να δημιουργήσουν μια κίνηση έντασης απονομής δικαιοσύνης και ψυχικής ανάτασης στους πολίτες. Δυστυχώς οι διοικητικές ολομέλειες των δικαστηρίων, των ανωτάτων δικαστηρίων, δεν έχουν προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση και δεν έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το θεσμικό όργανο για να δημιουργήσουν αφύπνιση στο ελληνικό κίνημα. Θα τα πούμε και γι' αυτό χρειαζόμαστε κίνημα δικαιοσύνης και να υπενθυμίσω ότι το κίνημα δικαιοσύνης 29 Μαΐου, έτσι, τη Δευτέρα ώρα 5 στο ξενοδοχείο Τιτάνια κάνει συγκέντρωση για οργάνωση ανανομών. Είναι πατριωτικό, ανήκει στον πατριωτικό χώρο το κίνημα δικαιοσύνης. Βεβαίως, πατριωτικός χώρος με την εξής. Συγγνώμη. Πατριωτικός χώρος για να μην τα μπερδεύουμε. Και θα πάω στο Σπύρο και θα πάω και. Για να μην τα μπερδεύουμε. Επισόλετο. Στέφανε, γιατί ο πατριωτικός χώρος, επειδή έβαλε ο Στέφανος και στα πρωτοσέλιδά του τελευταίο και κάνει και έναν αγώνα. Και δεν ξέρω γιατί τον κάνει αυτόν τον αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι μαζί του στον αγώνα. Γιατί... Εγώ, Στέφανε, είμαι μαζί σου. Ακολουθώ σε αυτόν τον αγώνα. Εν πάση περιπτώσει. Γιατί. Ή μάχομαι μαζί σου. Ενώ οι άλλοι αγαπάνε το 8000. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Σακά, και τον κύριο Μαριά, αλήθεια. Ναι. Πατριωτικός χώρος νοείται ο αντιμνημονιακός χώρος. Πατριωτικός χώρος νοείται αυτός ο οποίος λέει ότι εμείς πιστεύουμε στην πατρίδα μας. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Και αγαπάμε την οικογένεια και πιστεύουμε στο θεσμό της οικογένειας, δηλαδή πατρίδα, το τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, ή γενικώς μια ένωση Ελλήνων, η οποία μπορεί να είναι ένωση Ελλήνων Ινδουιστών, Παγανιστών, Βολεμένων, Ξεβολεμένων, δεν ξέρω τι άλλο. Παιδεραστών, αθέων. Ναι, αθέων γενικά. Τι απ' όλα είναι ο πατριωτικός χώρος για εσάς? Δεν θέλουμε και παιδαραστές. Ωραία. Τι απ' όλα είναι? Μην ρωτήσουν και πλησιάσουν και έρθουν απατεώνες, ψεύτες,
Το κόβει. Άλλο σα ρώτησα. Γιατί θέλω να έχουμε τα θέματα. Να σα απαντήσω απλά... όσον αφορά εμένα. Να σας απαντήσω όσον αφορά ο πατριωτικό χώρο για εσά ποιο είναι. Πατριωτικό χώρο για μα σημαίνει ότι πρέπει να είναι σεβαστά τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και επειδή αυτέ οι αξίε έχουν προέλθει από την χριστιανική αντίληψη, έχει πλεονέκτημα στην Ελλάδα να προστατεύεται αυτή η χριστιανική αντίληψη που έχει νομικό αντίκτυπο με προστασία συνταγματικών δικαιωμάτων Ελλήνων πολιτών. Έτσι. Κύριε Μαριέ. Όλα τα άλλα, οι οικονομικές θεωρίες που έρχονται με λογιστικό τρόπο. Δεν μας εγώ δεν θέλω, θέλω να προχωρήσουμε το θέμα. Ο πατριωτισμός αποδεικνύεται στην πράξη. Έχει σημασία αυτοί που διατείνονται ότι είναι ή δήθεν είναι πατριώτες να δούμε τι έχουν ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια στη Βουλή. Όσοι λοιπόν από αυτούς έχουν είναι αντιμνημονιακός δηλαδή. Όσοι από αυτούς έχουν ψηφίσει τα μνημόνια. Το τρίπτυπο που είπα εγώ προηγουμένως. Όσοι αντιμνημονιακό φάσμα. Όσοι έχουν ψηφίσει τα μνημόνια είναι... Όσοι έχουν ψηφίσει τα μνημόνια είναι δεδομένο ότι δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο. Ταυτόχρονα ο πατριωτικός χώρος είναι αυτός που προστατεύει την πατρίδα, μάλιστα, προστατεύει τις αξίες της θεμελιώδης του ελληνισμού, ναι, που συνυφασμένη είναι η ορθόδοξη πίστη μας και η οικογένεια. Αυτά είναι δεδομένα επί αιώνες και αυτά παλεύουμε... Άρα να κλείσω εγώ για να καταλάβει ο κόσμος. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια είναι το τρίπτυχο του πατριωτικού χώρου, ρωτώ. Βεβαίως. Διότι όταν στηρίζεις την πατρίδα, ωραία, σου δεν μπορείς να έχεις ψηφίσει, ναι, μνημόνια. Μια κουβέντα αυτό για να πάω στο Στέφανο το Χείο. Όχι παρατήρηση, μια επισήμανση σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Μαριάς. Κύριε Μαριά, καλά κάνετε και φοβάστε την υπονόμευση από μέσα. Από εμάς εδώ, συγκίνηση που κάνετε. Γιατί εγώ θυμάμαι ως δημοσιογράφος πριν από 13 χρόνια. Δηλαδή, όχι ρε παιδάκι μου, συγκίνηση που κάνεις στο Ευρωκοινοβούλιο, λέω. Α, για την γενοκτονία των ποντίων. Καλά το... κάνει και τη φοβάται. Γιατί εγώ θυμάμαι σαν δημοσιογράφος πριν από 12 χρόνια, το 2004 τέλος πάντων, και τότε είχε γίνει μια ανάλογη προσπάθεια από τον Γιώργο Κρατζαφέρη ως ευρωβουλευτής και η προσπάθεια αυτή υπονομεύτηκε από μέσα. Και όταν λέω από μέσα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και από άλλους Έλληνες ευρωβουλευτές. Παρακαλώ. Άρα καλά κάνετε και φοβάστε την υπονόμευση από μέσα. Αυτό εννοώ. Στέφανε, 153 ζόμπι χθες. Τα είδαμε σήμερα από 200 ελληνισμός. Έτσι, μνήμη 153 ναι, 128 όχι. Η Χρυσή Αυγή δεν ήρθε καθόλου να ψηφίσει. Το σχολείο σου. Εγώ δεν θα μείνω τόσο στην κοινοβουλευτική πρακτική για να μην σας τρώω τον χρόνο. Θα πω μόνο μια κουβέντα. Την ώρα που στη Βουλή ο κύριος Τσακαλώτος κατέθεται τα όπλα της κοινοβουλευτικής τηλεθέασης λέγοντας ότι εκείνη την ώρα δεν τους βλέπει ούτε η μανούλα τους, αν ζει, επειδή απέναντι ο Σκάι του Αλαφούζου που την ίδια ώρα κίδευε τον ηγήτορά του, τον Αριστίδη Αλαφούζο, έναν Έλληνα μπορώ να πω, ο οποίος βέβαια πήρε πολλά μυστικά διαπλοκής και σκανδάλων στον τάφο του. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ο Σκάι την ίδια ώρα έβγαζε στον αέρα μια απαράδεκτη τουρκοπαραγωγή, το Survivor, μιας απαράδεκτης διευθύντριας προγράμματος, το είπα και χθες το βράδυ στο διαδικτυακό μαγκελιό, και ενός απαράδεκτου γενικότερα θεάματος, στείνοντας προβοκατόρικα μια ελληνική ομάδα, αν μπορεί να τη θεωρήσει ο Θεός ελληνική ομάδα, κάτι κατσαπιάδες εσχύς του είδους, με κάτι υποτίθεται εκπροσώπους της ελληνοτουρκικής φιλίας που ονομάζονταν τουρκική ομάδα, για να πάρει όλο το χαρτί, για να πάρει όλη τη διαφήμιση και πάνω απ' όλα για να τσακίσει εκείνη την ώρα την τηλεθέαση του Έλληνα πολίτη και να τον πάρει από το κοινοβούλιο για να μην δει ο Έλληνας ότι ψηφίζεται ο θάνατός του. Αυτό ήταν μια απίστευτη τηλεοπτική προστιχιά η οποία συγκονταρίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών που υπέγραψε τα μνημόνια. Εδώ πέφτουν οι μάσκες και φαίνεται ποιο κανάλι εξυπηρετεί τον πατριωτισμό και ποιο κανάλι εξυπηρετεί τον εκτουρκισμό και τον απελληνισμό της χώρας. Αυτό, τίποτα άλλο. Πολύ εύστοχο σήμερα ήσουν να πάμε. Πάμε στον κύριο Γιάννη Καλιάτσο, μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και εκπρόσωπο κινήματος των νέων γιατρών, γιατί και έχουν τεράστια προβλήματα. Νέοι γιατροί φεύγουνε, Στέφανε, φεύγουνε στο εξωτερικό. Τους έχουν βουτήξει οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ασιάτες. Τους παίρνουν τα καλύτερά μας μυαλά και μένουν εδώ οι άνθρωποι από πίσω για να παλέψουν με τα θηρία.
Γιάννης Καλιάτσος, εκπρόσωπος του κινήματος Νέων Γιατρών. Καλησπέρα κύριε Καλιάτσο. Και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να βγω. Εγώ ήθελα να πω δύο πράγματα. Επειδή δεν ακούω, δεν είμαι στο πάνελ εκεί για να μπορώ να βλέπω, οπότε συγχωρείτε με. Χθες ψηφίσανε τον τάφο των Ελλήνων, τον ενταφιασμό μας. Την ταφόπλακά μας βάλανε, κύριε Καλιάτσο. Ακούστε με να δείτε. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με αυτό που είπατε πριν, μια και παίρνω τη σκητάλη πριν μιλήσω για το ιατρικό μου κομμάτι. Ναι. Δεν μας φταίει κανένας. Ούτε κανένας Sky μας φταίει, ούτε κανένας Star μας φταίει, ούτε κανένα κανάλι μας φταίει. Αν οι Έλληνες προτίμησαν να δουν Survivor από τον ενταφιασμό, είναι σαν εξάσω σημείο να μην βλέπουν αυτή τη στιγμή αυτά. Πες σαν εξάσω σημείο να μην βλέπουν αυτή τη στιγμή αυτά που ψηφίζονται. Και να βλέπουν πώς θα το κάνει ο Γιουρτούλ και πώς θα το κάνει ο Γιώργος καλύτερα ο ένας από τον άλλον, αυτό ευθυνόμαστε εμείς. Έχουμε και εμείς τις δικαιώσεις ευθύνες για αυτό το πράγμα. Μπορεί ταυτόχρονα να μας δώσουν ό,τι θέλουν. Αλλά εμείς θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον να γνωρίζουμε τι ψηφίζεται στη Βουλή. Ξεκινάω από εκεί για να ξεκαθαρίσω ότι δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε στο πνεύμα, ούτε με τον. Δεν είδα ποιος ήταν ποιος. Ο Στέφανος Οχίος. Ο Στέφανος Οχίος. Ούτε με τον κύριο Χίο. Αλλά διαφωνώ, εγώ δεν ψάχνω να βρω άλλο αυτή τη στιγμή. Είμαστε υπεύθυνοι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να σας κάνω ένα τελευταίο που θέλω να σας πω γι' αυτό και να μιλήσω για τα ιατρικά. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή. Εγώ θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Αν αντί για την πλήρη ανεταξία του ελληνικού λαού, υπήρχε 1 εκατομμύριο κόσμο στις ελληνικές πόλεις. Και ας μην έκαναν τίποτα. Μια διαδήλωση. Πιστεύετε ότι η κοινή γνώμη του εξωτερικού θα ήταν η ίδια απέναντι στους Έλληνες. Ακόμα και αυτοί. Ή θα έλεγαν κάποια στιγμή σταματήστε γιατί αυτός ο κόσμος αργεί και ξυπνάει. Αλλά ποτέ δεν σκεφτήκαμε κι εμείς τις ευθύνες να τα κατέβουμε να διεκδικήσουμε κάτι. Εγώ δεν λέω να αντιρρέψουμε στη μία ή την άλλη κυβέρνηση. Εγώ μιλάω να δείξουμε ότι έχουμε σφιγμό. Έχουμε δείξει εμείς σαν λαός ότι έχουμε σφιγμό. Όχι. Λυπάμαι, αλλά αυτή τη στιγμή ευθυνόμαστε κι εμείς πάρα πολλές. Γιατί ας ξυπνήσουμε λοιπόν, ας δούμε ότι οι στάχτες έρχονται πολύ γρήγορα και στην δική μας την πόρτα. Εντάξει. Τι κάνουν οι γιατροί αύριο? Αύριο οι νέοι γιατροί. Κύριε Μιλωνάκη, μαζευόμαστε γιατί δεν μπορώ να φανταστώ εγώ ότι υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Είναι γιατροί που έχουμε αδικηθεί τόσο πολύ γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Που μπορούμε να παλέψουμε το θάνατο στον συνάδελφό μας και δεν μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια ο ένας τον άλλον και να διεκδικήσουμε καλύτερες μέρες. Ο ρόλος του γιατρού είναι διτός. Πρώτον, να προστατεύσει του δικού του συναδέλφου και δεύτερον, να προστατεύσει την υγεία του πολίτη. Εμείς αυτό θα σιγά σιγά. Δεν περιμένουμε από κανένα ακόμα τίποτα. Εμείς περιμένουμε να προχωρήσουμε μπροστά, να οργανωθούμε, να φτιάξουμε τα πράγματα. Έχουμε φτάσει στον πάτο. Εμείς προσωπικά έχουμε φτάσει στον πάτο. Κάθε μέρα φεύγουν δεκάδες Έλληνες γιατροί από το εξωτερικό. Νεότερες ηλικίες, που σημαίνει ότι τα νοσοκομεία σιγά σιγά γυρνάνε. Να μην γυρνάνε τα κτίρια. Ξέρετε τι οξύμορο είναι να φτιάχνουν καινούργια κτίρια και οι ήρωες οι γιατροί που είναι από πίσω που έρχονται 30 χρόνια που διάσταση. Ωραία. Αύριο λοιπόν τι θα κάνετε? Αύριο κάνω μια εκδήλωση στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας όπου μαζεύονται χωρίς καμία κομματική γραμμή. Το δηλώνω όλοι. Και ακόμα και ασθενείς καλέσαμε, νέοι γιατροί και πάμε να οργανωθούμε για να δώσουμε τη δική μας απάντηση σε αυτά που έρχονται. Αυτή είναι η δική μας απάντηση αύριο. Ιατρικό Σύλλογο λοιπόν Αθηνών, αύριο τι ώρα? 10:30-11 η ώρα το πρωί είπαμε να μαζευτούμε και από εκεί πέρα όσοι μπορούν ή ασθενείς οποίοι θέλουν να καταθέσουν κάποια μαρτυρία, εμείς θα είμαστε εκεί. Μάλιστα. Εμείς καλούμε όλους τους νέους γιατρούς. Είμαστε στο πλευρό του Γιάννη του Καλιάτσου, ένας εξαιρετικός γιατρός, νέος, ο οποίος παλεύει με περηφάνεια και δεν νικετεύει κανένα. Ένα τελευταίο. Ναι. Μπορώ να καταλάβουμε επιτέλους όλοι. Μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε οικονομική πολιτική μακριά από το χώρο της υγείας. Ότι τουλάχιστον ακόμα και στον πόλεμο υπάρχουν άνθρωποι που σέβεται ο ένας τον εαυτό του. Πολύ σωστά μιλάτε. Πολύ μόνο. Σωστά. Λοιπόν, θα σας παρακολουθούμε συνέχεια. Ευχόμαστε αύριο η εκδήλωσή σας στον Ιατρικό Σύλλογο στις 11 η ώρα, 10.30 με 11, με όλους τους νέους γιατρούς να πάει πάρα πολύ καλά, ακομμάτιστα, πάντα πατριωτικά και περήφανα ελληνικά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Καλιά, σας ευχαριστούμε. Αντώνια, και προτού πάμε. Για τους γιατρούς, γιατί είναι σημαντικό, ναι, πράγματι. Έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία στην Ευρωβουλή. Διότι πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Ελλήνων γιατρών που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα γίνει εκεί μια σφαγή και επίθεση των δικαιωμάτων τους. Δεν έχω άλλο χρόνο. Και περνάμε ψηφίσματα και παλεύουμε για να διατηρήσουν τα δικαιώματα. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά με την κυρία Βορδόνη να μας πει αυτά τα οποία γίνονται ή πρόκειται να γίνουν για τα κόκκινα δάνεια. Παραμείνατε εδώ πέρα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τον Σπύρο Σταθάκη, τον κύριο Νότι Μαριά, τον κύριο Γιάννη Σακά, τον Στέφανο Τοχείο και την Χρυσούλα τη Βορδόνη, την δικηγόρο μας για τα κόκκινα δάνεια. Κυρία Βορδόνη, πέστε μας τι γίνεται, τι αποφάσεις έχουμε, εγγυητές, ασφαλιστικά ταμεία,
και το καινούριο που ψηφίστηκε χθες για τους εγγυητές των τραπεζών. Mm-hmm. Ωραία, να αναφερθούμε λοιπόν ως προς το χθεσινό που είναι καινούριο στοιχείο. Είναι ευθύνη των τραπεζιτών, μάλλον. Αναφέρεται λοιπόν ως προς την ευθύνη που θα έχουν οι προϊσταμένοι τόσο στις δημόσιες αρχές, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, καθώς επίσης για τα πιστωτικά ιδρύματα. Μιλάει λοιπόν για κάποιους κανόνες επιμέλειας που θα πρέπει να τηρηθούν και από εκεί μετά θα έχουν τη δυνατότητα ως προς την αναδιάρθρωση των οφειλών συνολικά. Αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι προϊστάμενοι πλέον να μην φοβούνται ως προς την ποινική και την αστική τους ευθύνη, αλλά αντιθέτως θα μπορούν να διαχειρίζονται πλέον τα δάνεια και τις οφειλές συνολικά. Βέβαια, με κάποιες συγκεκριμένες στοιχεία και προϋποθέσεις. Είμαστε στην αναμονή, σίγουρα θα βγουν κάποιες εγκύκλοι διευκρινιστικές. Το θετικό πάντως είναι ότι σίγουρα ο οφειλέτης θα πρέπει να το ακούσει σαν πάρα πολύ θετικό, ότι θα μπορεί πλέον να διευθετεί τις οφειλές. Θα έχει τη δυνατότητα προφανώς να γίνονται κάποια κουρέματα και κάποιες απομειώσεις, να φεύγουν ενδεχομένως οι προσαυξήσεις και θα υπάρχει μια είδους διαπραγμάτευση και συνομιλία με την κάθε αρχή ξεχωριστά. Και σίγουρα αυτό είναι καθαρά ατομικό για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Μας, δεν σημαίνει ότι θα είναι κοινό. Δάνεια κόκκινα και τα υπά. Ως προς εγγυητές, όπως αναφέρθηκε και την προηγούμενη φορά πάλι από το δικό σας σταθμό, είναι πολύ θετικό και σημαντικό γιατί είναι καινούριο για τα δεδομένα τα δικαστηριακά. Ότι υπάρχει πλέον μια δικαστική απόφαση η οποία αναγνωρίζει ότι ο εγγυητής θα πρέπει να απεμπλακεί από την οφειλή που θα είχε μέσα από μια δανειακή σύμβαση. Πότε, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον η τράπεζα ουδέποτε όχλησε τον πρωτοφυλέτη μετά την εξώδικη όχληση, γενικότερα δεν τον κυνήγησε ως προς την ίσπραξη με καταδιοκτικά μέτρα και αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, αλλά αντιθέτως τον άφησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να τον ενοχλεί. Άρα, όλοι οι εγγυητές, κυρία Βορδόνη, πρέπει να τρέξουν στους δικηγόρους τους για να πάνε. Να ενημερωθούν και να κινηθούν. Και επίσης μια καλή απόφαση από το. Από το Ελληνικό Λαβρίο, το οποίο γενικότερα μας δίνει πολύ καλές αποφάσεις, έχει δώσει και ως προς το ελβετικό φράγκο, απλά δεν έχει αναφερθεί άλλη φορά. Right. Γιατί έχει κρίνει εξ ολοκλήρου ότι οι όροι τους είναι καταχρηστικοί και έχει και φτάσει στο αποτέλεσμα να λέει ότι κακώς χρωστάμε αυτό που χρωστάμε. Η απόφαση που αναφέρθηκε είναι πολύ θετική, διότι ξεκάθαρα λέει ότι τις οφειλές του πρώην ΤΕΒΕ, οι οποίες πλέον τις είχε παραλάβει ο Νίνο ΑΕ. Ότι εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενδεχομένως να μην οφείλει καθόλου την οφειλή του ΤΕΒΕ, αν δεν έχει επισέλθει, δηλαδή κανονικά με ΦΕΚ, με νομοθεσία, ο ΑΕ στις υποθέσεις του ΤΕΒΕ. Άρα λοιπόν δεν οφείλουμε. Μάλιστα. Είναι πολύ θετικό γενικότερα. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ καλό. Μπράβο, Στέφανε, πώς. Αύριο πώς βγαίνει, σε παρακαλώ. Εφημερίδα Μακαλιό το πρωί. Δεν θα πω ονόματα γιατί υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος. Βγαίνει με 8 σεξουαλικά σκάνδαλα. Πρόσεξε, δεν είναι σεξουαλικά σκάνδαλα ότι έχουμε να κάνουμε με ομοφυλόφιλους. Δεν με ενδιαφέρει εμένα η προσωπική ζωή κανενός. 8 σκάνδαλα όμως που έχουν σχέση με σοβαρότατες μορφές παιδεραστίας και παιδοφιλίας με στελέχη μέσα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. 8 πρόσωπα. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να δώσει για 3 από αυτούς λόγο. Γιατί ο ένας από αυτούς είναι ακόμα σύμβουλός του. Και μάλιστα πριν από ένα μήνα αναβλήθηκε και η δίκη του. 8 πρόσωπα. Μάλιστα. Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα. Πολύ σοβαρό. Οι φιλελέδες με τα στριγκάκια και τις αργέρες. Πολύ σοβαρό και θα πρέπει να το δούμε αύριο, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν το γνωρίζω. Άρα για να έχεις αυτό το ρεπορτάζ. Και βέβαια πρέπει να επανακαθορίσεις τον πατριωτικό χώρο, το κάδρο του πατριωτικού χώρου. Θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο, τις επόμενες ημέρες, όταν θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αύριο έχω ένα άρθρο. Και σοβαρότατες αποκαλύψεις, όπως μια αποκάλυψη βγαίνει στη σελίδα 9 και την υπογράφεις εσύ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Καλό τάξιδι και αύριο η εφημερίδα, το Μακελιό.